Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μαντέος Αχιλλέας και στα χέρια μου κρατάω τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα του ελευθέρου διαγραμμικού σχεδίου. Μέρες, συγκεκριμένα 20 Ιουνίου του 2024, τελείωσαν οι εξετάσεις στο μάθημα ελεύθερο σχέδιο και 21 Ιουνίου στο μάθημα γραμμικό σχέδιο. Τα θέματα είναι αυτά εδώ. Θα τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Στο μεταξύ, στο μάθημα γραμμικού σχεδίου, δεν ξέρω αν έχετε δει θέματα με περισσότερες σελίδες. Να πω ότι από το 2018 κάνω μαθήματα σε φροντιστήρια για προετοιμασία μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις τους. Ξεκινήσουμε πρώτα αναφέροντας τις σχολές που χρειάζονται το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σχολές αυτές είναι. Είναι πολλές σχολές, να το πούμε γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι γνωστές αρχιτεκτονικές σχολές. Εάν θέλει το παιδί να μπει στην αρχιτεκτονική, θα πρέπει να διδαχτεί ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Οι αρχιτεκτονικές σχολές είναι αρκετές. Είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το λέμε πρώτο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκράτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτές είναι οι σχολές που μπαίνεις στην αρχιτεκτονική. Μπορεί να ξεχνάω και καμιά δυο, αλλά είναι αρκετές. Οπότε πρώτα απ' όλα είναι το τμήμα αρχιτεκτονικής που χρειάζεται να δώσεις το μάθημα ελευθέρου και γραμμικού σχεδίου για να μπεις. Αμέσως μετά είναι τα τμήματα γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας. Το τμήμα γραφιστικής δηλαδή, όπου ξέρουμε ότι είναι μια κατεύθυνση η οποία έχει πολύ μέλλον, έχει μια αρκετά καλή επαγγελματική αποκατάσταση αυτή τη στιγμή. Όλες οι εταιρείες χρειάζονται τους γραφίστες τους και όπως καταλαβαίνουμε είναι κάτι το οποίο έχει μέλλον. Για να μπεις στη σχολή αυτή χρειάζεται να δώσεις το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Τα μόρια δεν τα λέω. Επίσης να ξέρουμε ότι το τμήμα της γραφιστικής είναι ένα τμήμα αρκετά ανερχόμενο και τα μόρια του θα ανέβουν. Υπολογίζεται ότι θα φτάσει αρκετά ψηλά αυτό το τμήμα. Λοιπόν, τα άλλα τμήματα είναι τα τμήματα εσωτερικής αρχιτεκτονικής και αυτά δεν είναι λίγα. Συγκεκριμένα είναι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Διεθνούς Πανεπιστημίου και άλλα. Τα τμήματα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που χρειάζονται το ελεύθερο σχέδιο. Διακοσμητές και πάει λέγοντας. Και να ξέρουμε ότι το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο μπαινοβγαίνει στις πανελλήνιες. Δηλαδή μπορεί σε κάποιο τμήμα που δεν χρειάζεται τώρα, αργότερα να χρειαστεί. Όπως έχει βγει και από το τμήμα οπτικοακουστικών σπουδών, αργότερα μπορεί να ξαναμπεί. Υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες πιέσεις. Θα το δούμε. Αλλά τέλος πάντων, όπως καταλάβατε, τα μαθήματα αυτά του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου είναι αρκετά απαραίτητα. Σίγουρα δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουμε ελεύθερο σχέδιο και να πούμε ότι ζωγραφίζω ωραία και να αρκεστούμε σε αυτό και να πάμε να δώσουμε έτσι πανελλήνιες. Να είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα δεν θα πάνε και τόσο καλά και ο λόγος είναι ότι πρέπει να διδαχτείς κάποιες αρχές, κάποιες βασικές αρχές. Το σχέδιο μετά από ένα σημείο μαθηματικοποιείται αρκετά. Πρέπει να ξέρεις να μετράς σωστά, πρέπει να ξέρεις τους όγκους, το χώρο, πρέπει να ξέρεις αρκετά καλά κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάλυση των όγκων, της γραφής και πάρα πολλά άλλα τέλος πάντων. Και το γραμμικό σχέδιο εννοείται που γίνεται αρκετά μαθηματικοποιημένο, που εκεί χρειάζεται να δώσεις αρκετά μεγάλη έμφαση στο να το διδαχτείς. Βέβαια να πούμε ότι το γραμμικό σχέδιο είναι λίγο πιο εύκολο να πιάσεις πιο ψηλά μόρια. Να πούμε τώρα για το ελεύθερο σχέδιο, ότι αν στο ελεύθερο σχέδιο πιάσει ένα 14,5, αυτός είναι ένας αρκετά καλός βαθμός. Το ελεύθερο σχέδιο είναι αρκετά δύσκολο. Δεν σημαίνει ότι ζωγραφίζουμε ωραία και ξέρουμε να σχεδιάζουμε ωραία ότι θα πιάσουμε το 20. Το 20 είναι ένας βαθμός ο οποίος τον βλέπουμε πάρα πολύ λίγες φορές. Επίσης είναι και το μάθημα βαρύτητας που άμα γράψει 20 στο ελεύθερο σχέδιο, σου εξφενδονίζει τη βαθμολογία σου. Μπορεί να έχεις γράψει στα άλλα πάρα πολύ χαμηλά και με το ελεύθερο σχέδιο να μπεις στη σχολή που θες. Να πούμε τώρα ότι από πέρσι, πρόπερσι, μπήκε ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Τα πανεπιστήμια θέτουν μια ελάχιστη βάση εισαγωγής που σου λένε ότι αν στο ελεύθερο σχέδιο δεν έχεις πιάσει 14,5, δεν μπορείς να μπεις σε εμάς.
Το κακό όλης αυτής της υπόθεσης, το μάθημα του Ελευθέρου και του Γραμμικού Σχεδίου, είναι ότι δεν διδάσκεται στο σχολείο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω, τη σημασία του και τη σημαντικότητά του. Εάν σκεφτούμε πόσες είναι οι σχολές που χρειάζονται το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο για να μπεις, είναι πολλές οι σχολές. Είναι όπως η Γυμναστική Ακαδημία, εδώ μιλάμε για πολλές σχολές. Και φυσικά είναι ακόμα περισσότερες σχολές και τα πανεπιστήμια που μέσα στη σχολή χρειάζεσαι το ελεύθερο σχέδιο. Τα πανεπιστήμια που χρειάζονται το ελεύθερο σχέδιο είναι πάρα πολλά. Και να πούμε εδώ ότι δεν μιλάμε καν για τις σχολές της καλών τεχνών, που εκεί το ελεύθερο σχέδιο πρέπει να το έχει φτάσει σε ένα πολύ πολύ ψηλό επίπεδο. Εδώ δεν μιλάμε καν για κάτι τέτοιο. Μιλάμε μόνο για τις σχολές αυτές που προανέφερα. Εννοείται οι πόσες είναι αυτές οι σχολές που θέλουν το ελεύθερο σχέδιο όταν μπεις στο πανεπιστήμιο μέσα. Όπου πρέπει να ξέρεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις από το μηδέν. Πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι το εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτό το κομμάτι υπολειτουργεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δυστυχώς γίνονται πάρα πολλές πιέσεις στο να επανέλθει το μάθημα του ελευθέρου και του γραμμικού σχεδίου στα σχολεία, γιατί αναγκάζονται οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους σε φροντιστήρια. Εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί καλείται ένας γονιός, χωρίς να ξέρει, χωρίς να γνωρίζει πράγματα, ξέροντας ελάχιστα πράγματα, να πρέπει τώρα να βρει πώς το παιδί του, τι θα κάνει το παιδί του στο σχέδιο το ελεύθερο και το γραμμικό. Θα πρέπει να βρει μία σχολή, θα πρέπει να βρει ένα εργαστήριο που δεν θα ξέρει αυτό το εργαστήριο, δεν θα ξέρει ποιον να εμπιστευτεί, δεν θα ξέρει τίποτα. Ενώ στο σχολείο τα πράγματα είναι αλλιώς. Αν υπάρχει ένας διοικητής στο σχολείο, μπορεί να δώσει κάποιες συμβουλές. Να εξηγήσει αν το παιδί σου τι πρέπει να κάνει το παιδί, τι πρέπει, πώς πρέπει να το καθοδηγήσει τέλος πάντων. Πώς πρέπει, τι κινήσεις πρέπει να γίνουν, τι αποφάσεις πρέπει να πάρουν, σε τι εξετάζεται ακριβώς αυτός ο μαθητής, ο δύσμυρος μαθητής αυτός στο ελεύθερο σχέδιο, σε τι εξετάζεται. Είδαμε εδώ, τα θέματα των εξετάσεων είναι πολλά. Είναι πολλά πραγματικά, είναι πάρα πολλές σελίδες, οι σελίδες τις οποίες καλείς να ανταπεξέλθεις και είναι πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζεις. Να ξέρετε, υπάρχουν πολλές πιέσεις. Αυτό το πράγμα έχει χτυπήσει όχι μόνο τους γονείς και τους μαθητές και οι μαθητές οι οποίοι ταλαιπωρούνται και καλούνται ένα σωρό πράγματα τώρα να προσπαθούν να βρουν μόνοι τους και να γνωρίζουν για αυτό το κομμάτι του ελευθέρου και του γραμμικού σχεδίου, που τους έχει ταλαιπωρήσει πραγματικά πολύ. Δεν ταλαιπωρεί μόνο τους μαθητές, αλλά και τους εικαστικούς, από τη μεριά τη δικιά μας, όπου έχουν μειωθεί οι θέσεις που παίρνουν στα σχολεία. Οπότε χτυπάει και εμάς. Εδώ έχω και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Θα στη δείξω και εδώ να την βλέπετε. Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 2573 κάθετος 2021 απόφαση απέρριψε κατά πλειοψηφία ισχυρισμοί περί αντισυνταγματικότητας της κατάργησης από το ορολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Λυκείου των μαθημάτων επιλογής ελευθέρου σχεδίου και γραμμικού σχεδίου Γάμα Λυκείου. Θεωρείτε ότι το σχολείο έχει κάνει ένα πρόγραμμα, διστηριακό πρόγραμμα των σχολείων, όπου μπορείς να δηλώσεις ότι επιθυμείς να διδαχτείς το μάθημα του ελευθέρου σχεδίου. Και μόλις τελειώσουν οι διδακτικές ώρες, από τα μέσα του χρόνου και μετά, φέτος άρχισε στις 9 Ιουνίου, κάθε φορά αλλάζει, από τα μέσα του χρόνου και μετά πρέπει να σου βρουν έναν καθηγητή σχεδίου για να έρθει και να σου κάνει ελεύθερο σχέδιο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα σου βρούνε. Μπορεί να γίνει σε ένα σχολείο εδώ και στα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής να μην γίνεται αυτό. Πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε αυτό το κομμάτι. Πιθανότατα να μην βρεθεί καθηγητής να σου κάνει. Το Υπουργείο είπε ότι εμείς διδάσκουμε το ελεύθερο σχέδιο σαν φροντιστηριακό μάθημα με το νέο πρόγραμμα που έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά τα κενά είναι πάρα πολλά. Το ελεύθερο σχέδιο διδάσκεται στα ΕΠΑΛ, σε κάποιες κατευθύνσεις των ΕΠΑΛ. Το παιδευτικό σύστημα εδώ πρέπει να λάβει κάποια απόφαση διαφορετική, γιατί υπάρχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το λέω και σαν εκπαιδευτικός, εξωσχολικός εκπαιδευτικός, όπου βλέπω ότι έρχονται παιδιά στην τρίτη ηλικίου και σου λένε ότι θέλω να κάνω ελεύθερο σχέδιο, όπου είναι αρκετά αργά. Πρέπει κάτι να γίνει σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά θα πρέπει κάτι να γίνει. Εγώ αυτό που λέω σε γονείς είναι να πάτε στα σχολεία, να έρθετε σε επαφή με τον Λυκειάρχη, να φέρετε στο Λυκειάρχη ότι το παιδί σας θέλει το μάθημα του ελευθέρου και του γραμμικού σχεδίου. Δεν ξέρω αν ο Λυκειάρχης μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί, το ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Θα πρέπει να το δηλώσει, να πάρει απόφαση κτλ.
αλλά θα πρέπει αυτό το πράγμα να δηλώνεται, να λέγεται. Όχι απλά να πηγαίνουμε και να γράφουμε το παιδί σε ένα φροντιστήριο και ησυχάσαμε, θα πρέπει να δηλώνεται κι αυτό. Είναι τρομερά μεγάλα τα ποσοστά, όπου δίνουν για την αρχιτεκτονική δεύτερη και τρίτη φορά. Το ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό είναι το μάθημα του ελευθέρου σχεδίου. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για το μάθημα του γραμμικού σχεδίου. Το μάθημα του γραμμικού σχεδίου είναι λίγο πιο εύκολο. Πιο εύκολο από την άποψη ότι διαβάζεις, το διδάσκεσαι και γράφεις. Δεν έχει τρομακτικές απαιτήσεις σε ζητήματα που μπορεί να σε απασχολήσουν παραπέρα. Διαβάζεις, μαθαίνεις για τις μετρήσεις, μαθαίνεις τους χάρακες, μαθαίνεις όλες τις αναλογίες, μαθαίνεις την αρχιτεκτονική σχεδίαση και πας και γράφεις. Και μπορείς να γράφεις και υψηλούς βαθμούς. Δηλαδή, στο γραμμικό σχέδιο, ένας βαθμός της τάξεως του 15 μπορεί να τον πάρεις σχετικά εύκολα. Φυσικά βλέπουμε στο γραμμικό σχέδιο, βλέπουμε βαθμούς 18, 19, 20, τους βλέπουμε αυτούς στο γραμμικό σχέδιο. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα θέματα τώρα του γραμμικού σχεδίου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινάμε δίνοντάς μας ένα θέμα. Το φετινό θέμα που έπεσε είναι ο παιχνιδότοπος Παύλα Κουκλοθέατρο και λέμε την περιγραφή του θέματος και εξηγεί βόρεια και ανατολική υπαίθρια μικρή παιδική σκηνή κουκλοθέατρο με κεκίδες και υπαίθριους βοηθητικούς χώρους παρασκήνιο νότια και ανατολικά, βόρεια και δυτικά, μικρή κλειστή αίθουσα που λειτουργεί ως εργαστήριο κατασκευών, κούκλες, σκηνικά κτλ. Νότια και δυτική, κλειστός χώρος, υγιεινής, βεσέ κτλ. Εδώ μας εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να σχεδιάσουμε το χώρο. Μας το εξηγεί και λίγο καλύτερα στην περιγραφή. Πρόκειται για μικρό συγκρότημα χώρων αφιερωμένο στο παιχνίδι των παιδιών. Ο παιχνιδότοπος συγκροτείται από τον συνδυασμό κλειστών και ανοιχτών χώρων, οι οποίοι ανοίγονται στη χωμάτινη αυλή παιχνιδιού στον νότο και βρίσκεται σε στάθμη συν 0,60 μέτρα. Οι χώροι αυτοί συνδέονται από το ημιυπαίθριο χώρο της ΣΤΟΑΣ, ο οποίος βρίσκεται και αυτό σε στάθμη συν 0,30 μέτρα. Κυκλικής διάστασης 0,30 μέτρα κτλ. κτλ. Μας δίνει μερικές διαστάσεις των χώρων. Καλούμαστε να αναπτύξουμε και να σχεδιάσουμε αυτό το χώρο μέσω των γραμμικών εργαλείων που έχουμε διδαχτεί. Επιμέρους στοιχεία μας δίνει επιμέρους στοιχεία. Όλοι οι τείχοι είναι επιχρησμένοι και έχουν πάθος 0,30 μέτρα. Μάσες των κοφωμάτων είναι μεταλλικές, έχουν διατομή 0,05 μέτρα επί 0,05 μέτρα και είναι τοποθετημένες στο μέσο του πάχους του τείχους. Κρινήσεις, η τοποθέτηση των σχεδίων και των τίτλων καθώς και ο τύπος και το μέγεθος των αμάτων είναι της επιλογής του υποψηφίου και ένα σωρά άλλα πράγματα μας λέει στις διευκρινήσεις και μετά μας λέει τα ζητούμενα. Σχεδιάζεται με μαύρη συνική μελάνη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πάχη γραμμών τα εξής. 1. Κάτοψη και η τομή α προς α τόνο σε κλίμακα 1 προς 50 σύμφωνα με τις διαστάσεις σε μέτρα όπως αυτές αναγράφονται στα σχέδια και αναφέρονται στην περιγραφή του θέματος. 2. Όλα τα επιμέρους στοιχεία και οι γραμμές που συμπληρώνουν τα προαναφερθέντα σχέδια όπως κουφώματα γραμμές, ανάβαση και κεκομμένες γραμμές προβολών, σύμβολο του βορρά που είναι της επιλογής του υποψηφίου κτλ. Τώρα δεν θα τα πούμε όλα. Β. Να σχεδιαστούν με μολύβι, με ελεύθερο χέρι ή με το επιτρεπόμενο όργανα σχεδίωσης τα εξής και μας δίνει. Να μην σχεδιαστούν, μας λέει πάλι ποια πράγματα δεν πρέπει να σχεδιάσουμε, συνεχίζει να μας δίνει οδηγίες. Να μην διαγραμμιστούν τα τεμνόμενα στοιχεία των τείχων σε σχέδιο της κάτοψης και εδώ θέλει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Σας έχω εδώ τα κριτήρια αξιολόγησης, δηλαδή οι εξεταστές πώς αξιολογούν τους μαθητές για το μάθημα του γραμμικού σχεδίου. Αυτό δεν θα το δείτε πουθενά άλλο, σας το λέω. Να εξηγήσουμε τώρα τα μόρια στο γραμμικό σχέδιο. Πρώτο, η διάταξη στο χαρτί παίρνει 10%. Δεύτερο, η σωστή σχεδίαση του θέματος παίρνει 40%. Τρίτο, η κατάλληλη επιλογή των γραμμών παίρνει 20%. Τέταρτον, οι συμβολισμοί για τα γράμματα 25%. Αυτό γιατί πολλά παιδιά δίνουν λιγότερη έμφαση στα γράμματα και τα γράμματα θα πρέπει να γίνουν με γραμμικό τρόπο και το στοιχείο του βορρά θα πρέπει να γίνει με γραμμικό τρόπο. Και όχι
ελεύθερα κτλ. Έχουμε χάσει ένα μεγάλο ποσοστό, είναι το 25% αυτό το ποσοστό. Και μετά το συνολικό αποτέλεσμα, το 5%, δηλαδή το πόσο καθαρό είναι το χαρτί μας κτλ. Αυτά είναι τα κριτήρια αξιολόγησης του γραμμικού σχεδίου. Να δούμε λίγο το θέμα που έπεσε, είναι αυτό εδώ. Φαίνεται εδώ ο παιχνιδότοπος, πώς πρέπει να τον αναλύσουμε και πώς πρέπει να τον μεταφέρουμε εμείς στο χαρτί μας. Το είναι το μη. Εδώ μπορούμε να δούμε, δεν ξέρω αν φαίνεται. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία κιόλας. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε κιόλας από το ίντερνετ πάρα πολύ εύκολα. Ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Δίδονται 6 ώρες. 6 ώρες δηλαδή είναι οι εξετάσεις. Μετά από τις πρώτες 3 ώρες έχεις ένα διάλειμμα ενός τετάρτου. Στο χρόνο είναι 2,5 ώρες. Δηλαδή στις 2,5 ώρες μπορείς να φύγεις. Εξάωρο όλοι το εξαντλούμε και στο ελεύθερο και στο γραμμικό σχέδιο. Αυτό το λέω και εγώ στους μαθητές μου. Εξάωρο θα πρέπει να το εξαντλήσουμε. Εντάξει, τώρα αν κάποιος έχει τελειώσει στις 5 ώρες είναι πολύ καλός και έχει τελειώσει 5 ώρες. Εντάξει, μπορεί να κάνει μια επανάληψη, δεν χρειάζεται κιόλας να κάνουμε συνέχεια αλλαγές. Ειδικά στο γραμμικό σχέδιο δεν κάνουμε αλλαγές, όσο λιγότερα βεσβησίματα και όσο πιο καθαρό χαρτί. Είπαμε κιόλας ότι είναι το 5% η καθαρότητα του χαρτιού και το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε στο πιο δύσκολο, το ελεύθερο σχέδιο. Το ελεύθερο σχέδιο να σας πω ότι ένα 15, να το ξαναπώ ίσως, ότι ένα 15 είναι ένας καλός βαθμός στο ελεύθερο σχέδιο. Από 15 μέχρι 20, πυρομάτι είναι πολύ δύσκολο, αρκετά δύσκολο τέλος πάντων, να δει διαφορές. Δηλαδή από 15 μέχρι 20 τα σχέδια μας φαίνονται σχεδόν ίδια. Το έμπειρο μάτι καλείται να δει τι διαφορές υπάρχουν. Εντάξει, ένα σχέδιο τώρα του 15 και ένα σχέδιο του 20 νομίζω ότι μπορεί να φανεί. Καλούμαστε τώρα να αποτυπώσουμε κάτι. Να γίνουμε η φωτογραφική μηχανή, να δείξουμε μια ρεαλιστική απεικόνηση χωρίς μουτζούρες, ένα καθαρό σχέδιο με μια καθαρή ρεαλιστική απεικόνηση. Έχω κάνει και άλλα βιντεάκια και θα κάνω και βιντεάκι πάνω σε αυτό ακριβώς. Θέματα που πέφτουν στο ελεύθερο σχέδιο δεν είναι προτομές. Οι προτομές είναι πιο δύσκολες, γι' αυτό καλούνται τα παιδιά που δίνουν καλών τεχνών να ασχοληθούν με τις προτομές. Εδώ τα θέματα δεν είναι προτομές, τα θέματα εδώ είναι λίγο πιο εύκολα. Πέφτουν κουβάδες, βάζα, σκουπόξυλα, σταμιά, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Συγκεκριμένα τα θέματα που πέφτουν είναι κάτι τέτοιο, εδώ. Γενικά κάπως απλές συνθέσεις, δεν είναι κάτι σύνθετο και τρελό. Πάμε να δούμε λίγο το χαρτί που λαμβάνουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρώτα απ' όλα ζητούνται 1. Απεικόνηση του θέματος στο καθορισμένο χώρο σχεδίασης. Με τη λέξη απεικόνηση εννοούμε τη σύνθεση, το μέγεθος και τη θέση των αντικειμένων μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια. 20 μονάδες αυτό. 2. Σχεδιαστική απόδοση των αναλογιών των αντικειμένων της σύνθεσης καθώς και των σχημάτων που προκύπτουν από τα αντικείμενα. Κενά και πλήρης. Μεγάλη αρχή του ελευθερού σχεδίου το κενό και το πλήρης. 30 μονάδες εδώ. 3. Απόδοση με το γενική διαβάθμιση των φωτεινών και σκιερών επιφανειών που συνθέτουν το σύνολο του θέματος. 30 μονάδες εδώ. Επίσης, εντάξει, η φωτοσκίαση, ίσως η μεγαλύτερη αρχή του σχεδίου. Και η ποιότητα απεικόνηση του θέματος, 20 μονάδες. Πόσο καθαρό είναι το θέμα, όπως και στο γραμμικό σχέδιο, έτσι και εδώ. Καθαρότητα, η μεστότητα του σχεδίου. Τα θέματα που πέφτουν και να εξηγήσουμε τώρα κάποιες οδηγίες. Στο ελεύθερο σχέδιο σχεδιάζουμε με μολύβια, γόμες, βελόνα μετρήματος. Αυτά. Όχι άλλα βοηθητικά αντικείμενα. Όχι χάρακες, όχι τέτοια πράγματα. Και αυτό δίνεται 6 ώρες όπως και το γραμμικό σχέδιο και στις 2,5 ώρες είναι ο ελάχιστος χρόνος που μπορείς να φύγεις. Μη φύγεις όμως 2,5 ώρες. Πέρα δίνεται ένα 15 λεπτό διάλειμμα μετά από τις 3 ώρες το οποίο συνιστώ να το παίρνετε. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα χαρτί Α4 για να κάνουν πλήρα σχέδια. Αυτό εξαρτάται πώς βολεύει τον κάθε μαθητή. Άλλοι κάνουν, άλλοι δεν κάνουν. Να πούμε το σημαντικό κομμάτι. Πολλά παιδιά ρωτάνε. Κάτσε ρε Χιλέα. Όταν πάω εγώ να δω σχέδιο, εγώ μπορεί να είμαι στη σύνθεση μπροστά, ο άλλος να είναι στη σύνθεση δεξιά, ο άλλος να είναι πιο πέρα, ο άλλος να είναι παραπέρα. Είναι πολλές διαφορετικές οι θέσεις. Λοιπόν, στους εξεταστές, να είστε σίγουροι, δεν παίζει ρόλο η θέση που κάθεσαι. Προσπαθούμε, έχουμε κάποιους κανόνες βέβαια, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Προσπαθείς να μην κάθεσαι
εμπρός, 100% μπροστά από τη σύνθεση. Δηλαδή, άμα βλέπεις μέσα από ένα κουβά, δεν χρειάζεται να βλέπεις μέσα στον κουβά. Καλό είναι να τον δεις λίγο πλάγια. Μπορεί να μην ισχύει για όλους αυτό. Οι κανόνες που δίνονται είναι ότι πρέπει να έχεις απόσταση 2,5 μέτρα από τη σύνθεση. Επιτρέπεται να αλλάξεις θέση. Επιτρέπεται. Εάν δεν σ' αρέσει η θέση σου, μπορείς να αλλάξεις θέση. Εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν εμποδίζει άλλους. Τι είναι οι κανόνες που δίνονται στις πανελλαδικές εξετάσεις? Συνήθως έχουν κενά. Δεν έρχονται όλοι οι μαθητές. Οπότε αυτό μπορεί να βοηθάει κάπως. Αυτά για το μάθημα του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν σ' άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, κάνε ένα subscribe και τέλος πάντων κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Με βοηθάει πολύ και με στηρίζεις. Εννοείται θα κάνουμε και άλλα βίντεο και νομίζω ότι και τα βίντεο που έχω κάνει μέχρι τώρα βοηθάνε, ειδικά αυτό το βίντεο που σχεδίασα με μολύβι τον Ερμή, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ παιδιά που δίνουν ελεύθερο σχέδιο. Αυτό που παρακολούθησες όλο το βίντεο και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο.